εδώ, ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Ο πολεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλη την κατεχόμενη επικράτεια. Χωρίς αναισθητικό και σήμερα εδώ στο Extra Channel. Από χθες αρχίσαμε και κάθε βράδυ θα ανταμώνουμε στις 9, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων, εδώ. Κυρίες και κύριοι, ακούω και βλέπω κάποια πράγματα που συγκρούονται με τη λογική μου. Θα μου πείτε εσείς ένα νοσηρό άτομο, ένα άτομο που προκαλεί. Δεν έχει σημασία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει διαπιστωθεί από γιατρό ότι έχω περάσει τα κόκκινα. Ακούω λοιπόν παραδείγματος χάρη στο Mega Channel, στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων, ότι το SURU, το οποίο είναι αθάνατο, το οποίο είναι 12-14 χρόνια τα ίδια μέλη, τα περισσότερα ίδια μέλη, εκάλεσε το Mega σε απολογία και άλλα κανάλια, γιατί δεν καλούσαν μέχρι σήμερα τη Χρυσή Αυγή, που είναι νόμιμο κόμμα και λειτουργεί και υπάρχει μέσα στο κοινοβούλιο. Εμένα λοιπόν, όταν ήμουνα στον Sky με τον Ελεύθερο Σκοπευτή στις παρυφές του Στάλιγκραντ, με είχε καλέσει το SURU, είχε καλέσει τον Sky να παρασταθεί και να απολογηθεί, γιατί εγώ κάλεσα τη Χρυσή Αυγή, τους 4 πρωταγωνιστές των επεισοδίων, τον κύριο Παπά που μετέβαλε, αν θέλετε, σε δημόσια ουρητήρια τον προθάλαμο εκεί του Mega Channel, τον άλλο κύριο ο οποίος βγήκε στο BBC, ένα τέταρτο στο BBC, στο μεγάλο δελτίο, και είπε ότι θα έχουμε εμφύλιο εδώ και μπορεί και να πέσει μέσα, τον άλλο που έλεγε ότι τους αναπήρους πρέπει να τους πετάμε στον Γκεάδα ώστε να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με την Ευγονική, τον άλλο τον κύριο ο οποίος καθίβρισε τον κύριο Βενιζέλο στην αρμόδια επιτροπή εκεί της Βουλής. Κυρίες και κύριοι, δεν έχω καταλάβει. Όταν κάνω εγώ κάτι, με καλούν αμέσως οτιδήποτε κάνω. Τώρα πώς γίνεται να καλούν το Mega Channel, γιατί δεν καλούσε τη Χρυσή Αυγή? Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι, αν θέλετε, δεν είναι το μόνο. Θα απαγορευτεί η λειτουργία του κόμματος της Χρυσής Αυγής? Θα ακολουθήσει το κίνημα του κυρίου Μιχαλολιάκου, την τύχη των αδερφών μουσουλμάνων στο Κάιρο? Καταργήθηκαν οι αδελφοί μουσουλμάνοι στην Αίγυπτο και διαλύονται αυτή την ώρα από τις στρατιωτικές δυνάμεις, τις δυνάμεις ασφαλείας της Αιγύπτου, διαλύονται όλα τα δίκτυά τους. Και εκεί καθημερινά μαθαίνουν οι Αιγύπτιοι ότι εξιχνιάζονται και βρίσκονται γιάφκες με οπλισμούς και τέτοια πράγματα του δικτύου των αδελφών μουσουλμάνων που έδρασαν και δρούν στην Αίγυπτο τα τελευταία 85 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, άκουσα όμως και την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη χθες το βράδυ στον κύριο Πετεντέρη να λέει ότι δεν μπορεί να απαγορευτεί η πολιτική λειτουργία του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Θα καταλήξω και θα καταλάβετε γιατί τα λέω όλα αυτά. Άκουσα επίσης ότι η Χρυσή Αυγή έχει στενές σχέσεις, λέει, με την ελληνική αστυνομία. Πολύ στενές σχέσεις. Με ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής αστυνομίας. Επίσης άκουσα ότι υπάρχει ενδεχόμενο να διερευνηθεί και ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις. Έχω ζήσει, κυρίες και κύριοι, σε μια άλλη εποχή, τις έρευνες που γίνονταν για τα σταγονίδια αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, όχι αμέσως, λίγο καιρό μετά τη μεταπολίτευση, και τη συνωμοσία της Μπιζάμας. Μάλιστα, θα έλεγα τότε, ως δημοσιογράφος, υπήρξε πρωταγωνιστής πολλών δημοσιευμάτων για τα περίφημα σταγονίδια της Χούντας, με πολλές έρευνες και κάλυψη των δικών των προτετίων του πραξικοπήματος, των βασανιστών και των άλλων.
Θέλω να παρακαλέσω πολύ τον κύριο Δένδια να μην χαρίσει την ελληνική αστυνομία στη Χρυσή Αυγή. Θέλω πολύ να παρακαλέσω έναν άνθρωπο που έχει έργο, που φαίνεται παραγωγικός, να μην χαρίσει την ελληνική αστυνομία στη Χρυσή Αυγή. Ξέρετε, κάποτε στην ασφάλεια επί επταετίας συνελάμβαναν νεαρούς οι οποίοι ήταν κατά του δικτατορικού καθεστώτος. Ούτε καν είχαν περάσει στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ούτε οτιδήποτε. Τους βάζαν στα σανσέρ μέσα και τους πλάκωναν στο ξύλο. Όταν βγαίναν ήταν βαφτισμένοι κομμουνιστές. Θέλω να πω ότι ας μην χαρίσουν. Επίσης δεν είναι ανάγκη ο στρατός ο οποίος περνάει μέρες με μισθούς πείνας. Ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας οι οποίες περνάνε πολύ δύσκολα. Άκουγα έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης να μου λέει ότι για τρεις μέρες έχουμε μόνο πυρομαχικά. Είμαστε σε μια εποχή περίπου που άμα ανοίξεις κάποια κυβότια σε περίπτωση ανάγκης, πιθανότατα όπως τότε επί Ανδρουτσόπουλου, να βρούνε μέσα σαντάλια και να έχουν πουληθεί τα πυρομαχικά κάπου σε αφρικανική χώρα. Δεν λέω ότι έχουν πουληθεί εδώ, προς Θεού. Άλλωστε τόσα πήρε και ο Τσογατζόπουλος πυρομαχικά. Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη ιστορία αυτή της Χρυσής Αυγής. Πριν από λίγες ημέρες είχα κάποιες συνομιλίες με κάποιους της κυβέρνησης και το πρόβλημα που υπήρχε το πολιτικό και υπάρχει ακόμα είναι ότι δεν μπορεί να σχηματιστεί η επόμενη κυβέρνηση. Βγάλαμε τη Μέρκελ στη Γερμανία, άκουσα επινίκειες θα έλεγα, κραυγές στα κανάλια, βγήκε η Μερκελάρα η μεγάλη, Μέρκελαντ, Μερκελία, έχουμε τη Γερμανίδα πάλι, δύναμη, αλλά δεν μπορεί να σχηματιστεί εύκολα η επόμενη κυβέρνηση και δεν μπορεί να μείνει για πολύ μια κυβέρνηση με 153 βουλευτές. Ένα κομμάτι πολύ μεγάλο από τη Νέα Δημοκρατία άδειασε και όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Πήγε και τοποθετήθηκε, πάρκαρε στην κυριολεξία, όπως μου αρέσει να λέω, στη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Μπορεί να φαίνονται γραφικοί αυτοί της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής, με παραγγέλματα στρατιωτικά, εγέρθητοι, με παραλλαγές, όπως έλεγα χθες, με δάδες μέσα στις γειτονιές, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω εγώ ότι 500 ή 600.000 άνθρωποι ή 700.000 άνθρωποι θέλουν να βγουν στους δρόμους με δάδες, με πυρσούς, με οτιδήποτε. Θέλω να πω λοιπόν, δεν βγαίνει η επόμενη κυβέρνηση. Δεν βγαίνει. Να κάνεις κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Να γίνει δηλαδή Μέρκελ Στάιμπρουκ μια κατάσταση Σαμαράς, Τσίπρας. Ή να βάλουν στη μέση κάποιον άλλον οι ξένοι. Να βάλουν ας πούμε, πέστε με έναν από την αριστερά. Το Δραγασάκι ας πούμε, που γράφεται κιόλας. Αλλά άμα κάνεις κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, θα έχεις αξιωματική αντιπολίτευση στη Χρυσή Αυγή. Δεν πάει παρακάτω. Καταλάβατε. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Αν πάλι σκεφτείς ότι θα μπορούσες να κάνεις με ακροδεξιά, με ακροδεξιό κόμμα κυβέρνηση, δεν μπορείς γιατί αυτό δεν είναι ακροδεξιό, είναι κάτι παραπάνω, λένε οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης. Οι αξιωματούχοι που μου μίλαγαν πριν από μέρες είχαν ένα πρόβλημα. Γίνονται ευρωεκλογές. Ή κάτι συμβαίνει, ένα ατύχημα, 153 βουλευτές και πάμε για εκλογές. Εάν βγει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ μισό πόντο, η κυβέρνηση Σαμαρά δεν έχει πολιτική νομιμοποίηση. Πέφτει την ίδια νύχτα. Και δεν σχηματίζει και εύκολα η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα κομμάτια. Εάν βγει μπροστά ο Σαμαράς, έχει πολιτική νομιμοποίηση. Αλλά τα γκάλοπ τον τελευταίο καιρό έβγαιναν με μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λοιπόν το πρώτο γκάλο που βγαίνει μετά τη γιγαντία επιχείρηση εξάθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης του Συνδικάτου του Εγκλήματος είναι δύο μονάδες μπροστά από τον ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα το πρωί έβλεπα στο Μέγκα ότι έχουν κοινές ψηφοφορίες ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή. Εκεί ομολογώ ότι έβγαλα εξανθήματα. Έπαιζε επί μισή ώρα κάτω από την πρωινή συζήτηση ένα τέταρτο ο τίτλος «Σε κοινές ψηφοφορίες, ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσή Αυγή, η θεωρία των δύο άκρων». Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Οι Γερμανοί όποτε κατήχαν την Ελλάδα άφησαν ένα εμφύλιο πίσω.
Και είναι επικίνδυνα πράγματα να προσπαθείς να βιάσεις ένα κουβά που γέμισε από δυσαρέσκεια, γιατί οι 500-600 χιλιάδες δεν είναι Χρυσή Αυγή. Είναι διαμαρτυρόμενοι δεξιοί και από άλλους χώρους, οι οποίοι πήγαν σε ένα κίνημα που έδειχνε ότι αντικαθιστά το κράτος στις λειτουργίες του, στον Άγιο Παντελεήμονα, ας πούμε. Καταλάβατε. Επειδή λοιπόν αυτούς θες να τους αδειάσεις, πρέπει να λάβεις υπόψη σου, και το λέω στους επικοινωνιολόγους των δύο άκρων, το λέω γενικότερα, δεν εννοώ μόνο τον κύριο Λαζαρίδη, το λέω γενικότερα, προσοχή μεγάλη στην ένταση αυτή. Διότι όλοι αυτοί που θα φύγουν, δεν σημαίνει ότι θα πάνε απαραίτητος πάλι στη Νέα Δημοκρατία ή ότι θα γεμίσουν τον κουβά του κυρίου Σαμαρά ή του κυρίου Βενιζέλου. Ή με τη θεωρία των δύο άκρων θα φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και θα γυρνάνε στο ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε πάρα πολύ, γιατί το θέμα της Χρυσής Αυγής, που είναι πολιτική βία, προέρχεται και γεννάται από την γενικότερη πολιτική βία και κατοχή που υφίσταται η χώρα. Προσέξτε, απόψε το βράδυ, στις 12 παρατέταρτο, να είμαστε καλά βέβαια, διότι και κάποια μέσα εδώ μέσα δεν δουλεύουν, αλλά θα δουλέψουνε. 12 παρατέταρτο θα βγάλουμε την απαγορευμένη ζώνη. Θέμα μου απόψε, κυρίες και κύριοι, είναι η πολιτική βία στην Ελλάδα. Σε όλες τις μορφές της. Στη μορφή της Χρυσής Αυγής, στη μορφή των τρομοκρατικών οργανώσεων της αριστεράς, γιατί είχαμε και την 17 Νοέμβρη που συνελήφθη και οριοθετήθηκε η δίκη της, μόνο για το ποινικό μέρος δικάστηκαν και καταδικάστηκαν, δεν αναφέρθηκε καν η πολιτική δράση της ή τα επιχειρήματά της. Θέλω, απόψε το βράδυ θα έχει ένα ειδικό βάρος και ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Θα υπάρχει εδώ και μια ομάδα αστυνομικών, μια πολύ μεγάλη ομάδα αστυνομικών, που σήμερα στα δελτία ειδήσεων ακούγαν ότι γίνονται έρευνες από τις εσωτερικές υποθέσεις και μπουκάρουν στα τμήματα, μπουκάρουν και βρίσκουν όπλα. Λέω και εγώ τι όπλα. Και άκουσα την κυρία που είναι πάρα πολύ καλή ρεπόρτερ, έγκριτη θα έλεγα, του Mega Channel, να μιλάει για το Ρέθυμνο και να λέει ότι σε ένα γυμναστήριο βρήκαν 100 κοντάρια με σημαίες, ένα πτυσσόμενο μαχαιρίδιο και ένα αεροβόλο, αν δεν κάνω λάθος, σφαιριδίων. Και επειδή μπορεί το τραγικό ή το δραματικό ή αν θέλετε ακόμη το θρίλερ να συναγωνιστεί το γελίο σε λίγο, πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι κρατούντες. Πάμε να δούμε την κυρία Νίνα Καραμίτρου στο Mega Channel που μίλησε πριν από λίγο. Άλλη εξέλιξη η οποία συνδέεται με το Ρέθυμνο. Ναι, έγινε λοιπόν επέμβαση, είχε πληροφορία η αστυνομία μάλλον ότι ένα υψηλόβαθμο μάλιστα στέλεχος της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στο Ρέθυμνο, ο οποίος μάλιστα έχει και γυμναστήριο, αυτή είναι η δουλειά του, διατηρεί λοιπόν έρευνα η αστυνομική στο σπίτι του, βρήκαν να έχει ένα πολεμικό τυφέκιο εκτόξευσης σφαιριδίων, βρήκαν επίσης και ένα πιστόλι εκτόξευσης σφαιριδίων, βρέθηκε επίσης μαχαίρι, βρέθηκε σουγιάς, βρέθηκε φυσικά πολύ αντιπολικό της Χρυσής Αυγής, καθώς επίσης και 18 ξύλινα κοντάρια και 128 κοντάρια τα οποία είχαν πάνω τους σημαίες. 10 ξύλινα κοντάρια και 128 κοντάρια από σημαίες και ένα πτυσσόμενο μαχαιρίδιο για εκδρομές στο βουνό και ένα αεροβόλο με φουντίτσες. Παρακαλώ πάρα πολύ τους συναδέλφους στα μεγάλα κανάλια. Καταλαβαίνω την ένταση της ενημερωτικής επιχείρησης. Εγώ έχω σχέση με τους κυρίους της Χρυσής Αυγής όπως ο διάβολος με το λιβάνι και γι' αυτό με αποκαλούσαν πάντα γιοκαρίνο της δεξιάς. Αλλά παρακαλώ πολύ όταν δίνεται το ρεπορτάζ να δίνεται εάν υπάρχουν όπλα, δηλαδή όλμη, αν υπάρχουν μπαζούκας, καλάσνικοφ, αν υπάρχουν χειροβομβίδες, αν υπάρχουν βεβαίως αυτός είναι οπλισμός. Και είναι οπλισμός και η οργάνωση είναι εγκληματικού χαρακτήρα. Αν όμως βγάζουν κοντάρια όπως έδειξαν στο Mega Channel, κοντάρια με ελληνικές σημαίες, εάν βγάζουν μπαστούνια για το βουνό ή πτυσσόμενα μαχαιρίδια για γερμάδες, αυτό δεν είναι οπλισμός και οφείλω να πω στον κύριο Δένδια να είναι προσεκτικές οι διοκτικές αρχές όταν φωτίζουν γιάφκες με οπλισμούς. Επειδή εγώ έκανα 22 χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ, ο κύριος Δένδιας δεν έκανε, τώρα είναι υπουργός, οι γιάφκες με οπλισμούς έχουν άλλη μορφή. Καταλάβατε, και άλλα είδη όπλων, οφείλω να το πω και στους συναδέλφους. Δηλαδή,
να κουμπάμε την αλήθεια. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι περιμένω να δω τις εξελίξεις. Βλέπω έναν, έχει σπάσει, διάβαζα σήμερα στα Δελτία Ειδήσεων, ότι έσπασε η ομερτά. Έσπασε η ομερτά. Και ότι μιλάνε πλέον κάποιοι ανώνυμοι χρυσαυγίτες, οι οποίοι σε μαύρο, χωρίς πρόσωπα, χωρίς ονόματα από κάτω, αφηγούνται διάφορες ιστορίες. Πολλές από αυτές μπορεί να πει κανείς ότι ενδέχεται να είναι και αληθείς. Ποιος όμως μπορεί να βεβαιώσει ότι αυτός ο κύριος θα προσέλθει σε ανακριτή ή θα πάει σε δικαστήριο. Ή θα στεί, αφού δεν δέχεται να βγει φάτσα μπούκα στο εκράν, θα πάει σε ανακριτή και θα βάλει όνομα ταυτότητα. Δηλαδή θα υπάρχουν μαρτυρίες ή καταθέσεις ανωνύμων. Θα υπάρχουν μαρτυρίες ή καταθέσεις στις ανακριτικές αρχές ή στις διοκτικές αρχές ανωνύμων. Ξέρετε κάτι. Επειδή η Χρυσή Αυγή είναι εξτρεμιστική οργάνωση. Εξτρεμιστικό κόμμα. Και λέω εξτρεμιστικό, διότι αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία του από τότε που γεννήθηκε ως πυρήνας, μεταλλάσσεται συνεχώς. Και με ναζιστικά συνθήματα, και με συνθήματα υπέρ τσαρίας φυλής, και με αντισιωνιστικά αντισημιτικά συνθήματα. Ορισμένοι μάλιστα υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν πάει μάρτυρες με τον κύριο Πλεύρη, που έχει διαχωρίσει και αυτό στη θέση του με τη Χρυσή Αυγή, αφού πρώτα ήταν μαζί. Διαβάστε βιβλίο Χασαπόπουλου για τη Χρυσή Αυγή. Μερικοί υπουργοί, επαναλαμβάνω, της Νέας Δημοκρατίας έχουν πάει μάρτυρες του κυρίου Πλεύρη στο δικαστήριο όταν μηνύθηκε για το βιβλίο του Ολοκαύτωμα, το μεγάλο ψέμα. Δηλαδή ότι, προσέξτε, πήγαν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας στο δικαστήριο να πούν ότι έχει δίκιο ο κύριος Πλεύρης που λέει ότι ποτέ δεν κάηκαν 6 εκατομμύρια Εβραίοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ξέρω, το καταλαβαίνετε, υπάρχει μια όσμωση, υπάρχει νεόμορες περιοχές. Από εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια εξτρεμιστική οργάνωση, αλλά για να την ψηλαφείς καλά πρέπει να λες και αληθή γεγονότα, τεκμηριωμένα γεγονότα, αν δεν θες να διπλασιάσεις τη δύναμή της. Θέλω να πω και στον κύριο Κασιδιάρη βέβαια, ότι πήρε φόρα και μίνησε όλους τους δημοσιογράφους. Όλους τους γνωστούς δημοσιογράφους των καναλιών. Κύριε Κασιδιάρη, δεν είναι υπερασπιστική γραμμή αυτή. Δεν είναι υπερασπιστική γραμμή το να παίρνεις φόρα και να μηνύεις όλους τους δημοσιογράφους των καναλιών. Δεν πρόκειται να κερδίσεις απολύτως τίποτα. Και να σου πω και κάτι άλλο, θα αθωωθούν όλοι. Διότι έχουν μπροστά τους ένα πτώμα. Αυτό που προήλθε από το μαχαίρωμα του Χρυσαυγίτη στο Κερατσίνη. Έχουν μπροστά τους αίμα. Περιγράφουν αίμα. Θες να πεις ότι είναι υπερβολική, ότι μετέχουν σε μια γιγαντιαία επιχείρηση προπαγάνδας? Να σου πω εγώ τι μπορεί, εσύ όμως δεν μπορεί να τα αποδείξεις. Πολύ περισσότερο να τους καταδικάσεις. Θα με θυμηθείς. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει η πολιτική βία που ξετυλίγεται καθημερινά στους δέκτες σας, στα βράδια, στα Δελτία Ειδήσεων. Υπάρχει όμως και μια άλλη πολιτική βία που λέει ότι από 5 πάει 25 ευρώ το εισιτήριο σε όλα τα νοσοκομεία. Δεν είναι του Τράγκα το ρεπορτάζ, είναι της Δημοκρατίας του κ. Φιλιππάκη εδώ. Και όπως επίσης το 60% των φαρμάκων θα είναι γενώσιμα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είναι ισοδύναμα, αλλά προέρχονται από τρίτες χώρες ή είναι φασόν. Η υγεία, για την οποία γράφονται, η υγεία στην Ελλάδα, για την οποία γράφονται τρομακτικά πράγματα στο εξωτερικό, είναι μια μορφή πολιτικής βίας. Η υποβάθμιση της υγείας, της ποιότητας παροχής, περίθαλψης. Εδώ έχω σήμερα κοντά σας, παρακαλώ κύριε Βελάνη, κύριε Βελάσκεθ, παρακαλώ. Πάμε, με συγχωρείτε, έχω δύο γιατρούς να τους αναγγείλω. Ένα πολύ φίλο μου, τον νευροχειρουργό, που είναι μέλος του ΔΣ του Σωματείου της Νίκαιας και μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Παναγιώτη Παπανικολάου, που ήταν στο νοσοκομείο της Νίκαιας, θα τον έχετε δει σε διάφορες εκπομπές μου και αλλού, και τον κύριο Παναγιώτη Τσάλα, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο πρώην Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων, που το κλείσανε. Πάω σε ένα, σας καλωσορίζω και τους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε τώρα, κύριε Βελάσκεθ, σε ένα μικρό διάλειμμα, τρίλεπτο, και αμέσως μετά θα έχουμε τη μορφή βίας στα νοσοκομεία.
Χωρίς αναισθητικό και σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στο Extra Channel, έχω κοντά σας τον κύριο Παναγιώτη Παπανικολάου, νευροχειρουργό, τον Παναγιώτη τον Τζάλα, που είναι Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων, του πρώην Γενικού Νοσοκομείου Πατησίων. Κοντά σας απόψε και φυσικά ο αδερφός Σωτήρης Μπότσαρης εδώ, να ρωτήσω τον κύριο Παπανικολάου. Ένα βήμα, λέει, πριν από το Λουκέτο στο νοσοκομείο της Νίκαιας εξαιτίας τεράστιων οικονομικών προβλημάτων. Φοβάμαι, κύριε Τράγκα, ότι θα γίνει πραγματικότητα ο τίτλος της εκπομπής σας, χωρίς αναισθητικό. Δηλαδή... Έτσι όπως είναι τα πράγματα, ούτε αναισθητικό δεν θα έχουμε σε κανένα δύο μέρες. Και για να πιάσω το νήμα από τα προηγούμενα που είπατε, πριν το διάλειμμα, είναι αλήθεια ότι τη φασιστική βία, αυτό που τη γεννάει σε τελική ανάλυση, είναι η φτώχεια, η πείνα και η αμορφωσιά, κατά τη γνώμη μου. Και αυτή η αδυσόπιτη επίθεση που έχει εξαπολυθεί ενάντια στην ελληνική κοινωνία τα τρία τελευταία χρόνια, που έχει οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπων στη μαύρη απελπισία, είναι ό,τι καλύτερο λείπασμα για να ανθίζουν αυτά τα νοσηρά φαινόμενα, έτσι, ναι, όπως είναι. Επειδή είστε γιατρός, θα ήθελα να σας πω, είναι σαν να καταπολεμάτε το αίτιο σε μια ασθένεια και όχι το αιτιατό. Ακριβώς. Ναι, όχι, εντάξει, παιδί μου. Ακριβώς. Και επειδή κοιτάω και λίγο δεξιά. Εντάξει, το σύμπτωμα. Παρασύρωμαι, εσύ δεν παρασύρω. Σαν να πολεμάμε το σύμπτωμα και όχι την αιτία. Την αιτία. Δηλαδή είναι σαν να. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε μια γενική βία που απλώνεται σε όλη τη χώρα με το μνημόνιο, κυρίες και κύριοι. Και επιμερίζουμε την προσοχή μας, στρέφουμε την προσοχή μας στην εξτρεμιστική δράση, τη φασιστική δράση, για αν θέλετε, αυτό... των πάνω-πάνω μελών της Χρυσής Αυγής, διότι αυτό... εγώ δεν μπορώ να χαρίσω στη φασιστική δράση 600.000 Έλληνες. Γι' αυτό ήταν, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ συγκινητικό το σύνθημα που και ελπιδοφόρο, ότι από χιλιάδες νέα παιδιά, στην αντιφασιστική διαδήλωση που έγινε στο Κερατσίνι την ίδια μέρα της δολοφονίας, την Τετάρτη, το σύνθημα και τώρα και πάντα και όπως το 40, την πείνα και ναι, τον φασισμό θα πολεμάμε πάντα. Ναι. Μόνο να μην σφαχτούμε μεταξύ μας, σας παρακαλώ, πάρα πολύ, γιατί αυτό το κάνουν οι Γερμανοί. Δηλαδή δημιουργούν μια τέτοια ατμόσφαιρα για να έρθει το σφάξιμο μετά μεταξύ μας. Παράκληση θερμή να μην σφαχτούμε μεταξύ μας. Και επειδή το βράδυ στις 12 παρατέταρτο αρχίζει η απαγορευμένη ζώνη, είναι μεγάλη, πολύ ωραία εκπομπή και έχω θέμα την πολιτική βία. Θα δείτε ορισμένα πράγματα για να καταλάβετε τι γεννάτε, δηλαδή, όπως λέει και ο φίλος μου ο νευροχειρουργός, αχρίαστος, δηλαδή, ο κύριος Παπανικολάου. Πέστε μου κάτι, δεν θα έχετε αναισθησία σε δύο μέρες? Δεν έχουμε καθόλου φάρμακα. Δεν έχετε όπως... φάρμακα. Αυτά δεν τα λέω, ναι, εγώ. Τα λένε οι επίσημες υπηρεσίες, ναι, του νοσοκομείου με όλα τα έγγραφα. Ναι. Αυτό οφείλεται στο εξής. Έχουν εξαντληθεί όλα τα χρήματα, ναι, για τους εξής λόγους. Πρώτον, το budget του νοσοκομείου. Το budget του νοσοκομείου, λειτουργικές δαπάνες για το 2013. Ναι. Πρώτον. Ναι, ήταν... αλλά έρχεται η Τρόικα τώρα και λέει ότι πρέπει να περικοπούν ακόμη περισσότερο οι δαπάνες. Τι να κάνει δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ το ξαναπεί και ναι, είναι αυτό πραγματικά όνειδος για την ελληνική κυβέρνηση και αυτήν και την προηγούμενη και τις προηγούμενες. Ναι. Εάν οι κύριοι του τεχνικού φυλακίου της Τρόικας, που είναι, ναι, ασχολούνται, είναι αρμόδιοι για την υγεία, τολμούσαν να πάνε στις δικές τους χώρες και να προτείνουν αυτά που κάνουν εδώ σε μας, θα τους είχαν κρεμάσει ανάποδα. Εγώ σας ερωτώ, εάν στο Μόναχο υπήρχαν ασθενείς διασωληνωμένοι που πέθαναν αβοήθητοι εκτός εντατικής θεραπείας, ενώ ότι χρειάζονταν τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ξαναπέστε το, γιατί αυτό είναι. Εάν ένα... λέω στο Μόναχο. Προσέξτε εδώ για να καταλάβετε ποια είναι η φασιστική βία και ποια είναι η βία που ασκείται πάνω σας. Εάν στο Μόναχο, ναι, υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι διασωληνωμένοι εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Γίνεται διασωλήνωση εκτός μονάδας. Ναι, πέθαναν αβοήθητοι. Πού τους διασωληνώνετε? Όχι, εκτός μονάδας να τους διασωληνώσουμε, ναι, μετά τι θα τους κάνουμε. Είναι το μετά πού να πάνε οι, ναι, άνθρωποι μετά? Εάν λοιπόν συνέβαινε αυτό και την ίδια στιγμή υπήρχαν εκατοντάδες κρεβάτια διαθέσιμα, τα οποία ήταν άδεια γιατί δεν είχαν νοσηλευτικό προσωπικό, και την ίδια ώρα ο Υπουργός Υγείας έστελνε 1.700 υγειονομικούς, όπως καλή ώρα τους συναδέρφους όλους από το νοσοκομείο Πατησίων, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες νοσηλευτές, τους έστελνε στη διαθεσιμότητα και την απόλυση. Αντί με μια υπογραφή. Έχει υποσχεθεί ότι δεν θα απολυθεί κανένας. Ναι, στις 16 Σεπτεμβρίου θα τους ξανάπαιρνε.
Έχει υποσχεθεί ότι εγώ θα παραιτηθώ άμα απολυθεί έστω κι ένας. Πρέπει να φοράει παντελόνια, γιατί δεν θα φοράει αν απολυθεί. Ήδη, κύριε Τράγκα, το πρώτο, στοίχημα που έβαλε ο κύριος Γεωργιάδης μόνος του με τον εαυτό του, το έχασε. Είχε βάλει στοίχημα μόνος του με τον εαυτό του. Δεν ότι είναι θέμα 16... στοίχηματος. Χάνονται ζωές, λέτε εσείς, ναι, εδώ. Ότι χάνονται ζωές αυτό καθημερινά. Το έχω πει πολλές φορές. Τέλος πάντων, λέω. Όχι, όχι. Μα... να συνεχίσει ο κύριος Παπα-Νικολάου. Εάν τι άλλο δεν έχετε. Στο Μόναχο της Βαυαρίας, ναι. Πόσο θα είχε μείνει εκεί ο Υπουργός Υγείας στη θέση του. Μία ώρα. Δύο ώρες. Άντε, δύο μέρες. Παραπάνω δεν άμενε. Ο κύριος Γεωργιάδης τοποθετείται. Εδώ στο τοποθετείται από τον κύριο Σαμαρά. Και είναι υπεύθυνος απέναντι της Τρόικας, δηλαδή των δανειστών, και ναι, της ΥΠΑ της Αρμοστίας, δηλαδή των δυνάμεων κατοχής. Τι θέλετε να κάνει. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, ελέω ότι αυτό το τεράστιο πρόβλημα χρηματοδότησης που έχουμε, ναι, οφείλεται στους εξής λόγους. Πρώτον, η κρατική επιχορήγηση ήταν ανεπαρκέστατη. Δεύτερον, ο ΕΟΠΗ. Τι ανεπαρκέστατη, αφού κόβεται κάθε δύο μήνες, δε, ο ΕΟΠΗ δεν έχει πληρώσει. Αφού κάθε φορά που έρχονται οι Τροϊκανοί νομίζουν ότι εδώ οι Έλληνες. Δεν είναι απλά, ας πούμε, αθάνατοι. Είναι κάτι παραπάνω. Άτλαντες. Είναι Ηρακλής, Ηρακλειδής. Και λένε δεν χρειάζονται φάρμακα. Είναι απλούστατο. Ούτε νοσοκομεία, ούτε τίποτα. Ούτε νοσοκομεία, ούτε χρειάζονται γιατροί, ούτε τίποτα. Έλεγα λοιπόν ότι ο ΕΟΠΗ δεν έχει πληρώσει τίποτα για την νοσηλεία των ασφαλισμένων του. Μάλιστα. Σας λέω ότι μέχρι τις 30 έκτου 2013, μάλιστα, ο ΕΟΠΗ χρώσταγε στο νοσοκομείο 64 εκατομμύρια ευρώ. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι το νοσοκομείο φορτώθηκε και βάρη τα οποία δεν τα είχε μέχρι δεν τώρα. Υπάρχει. Ακούστε, γιατρέ μου. Ναι. Την ώρα που έχετε πλεόνασμα, δεν μπορείτε εσείς να ζητάτε αναισθητικό. Πρωτογενές. Έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Έτσι δημιουργεί. Και αν γυρίσετε και του πείτε ότι είναι πρωτογενές πλεόνασμα δυστυχίας και πολιτικής βίας, θα σας απαντήσουν ότι είστε περίπου αναρχικός. Χρυσαυγίτης ή τρομοκράτης αριστεράς. Ή των δύο άκρων. Πέστε μου κάτι, μπορείτε να χειρουργήσετε αύριο το πρωί άνετα στο χειρουργείο κάτω. Αύριο πιθανότατα ίσως και ναι κάποιο επίκολο περιστατικό. Από μεθαύριο σίγουρα όχι. Όταν λέω κυριολεκτό όχι με το αύριο και το μεθαύριο. Τι δεν έχετε εκτός από μιλάω αναισθητικό. 20... Εγχείρηση εγκεφάλου γίνεται χωρίς αναισθητικό. Ναι. Πώς με γουδί στο κεφάλι μία και πέφτει ανέστος και τον χειρουργείς μετά. Ναι, τι ακριβώς, γίνεται, δηλαδή να μην τρελαθούμε κιόλα. Τι λοιπόν, γίνεται εκεί πέρα κάτω. Συνεχίζω, ναι, για τις αιτίες πολύ σύντομα. Πέστε μου τι δεν έχει το νοσοκομείο, γιατί υπάρχει πιθανότητα να βγει ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης να σας διαψεύσει. Σύμφωνα με τα χαρτιά, ναι, των αρμόδιων υπηρεσιών που τα έχω μπροστά μου, μάλιστα, το νοσοκομείο δεν έχει απολύτως τίποτα. Τι τίποτα. Έχει εξαντληθεί ο κωδικός του υγειονομικού υλικού, ο κωδικός του. Ναι, πέστε μου τρία πράγματα χειρουργείου που δεν έχετε. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο. Δεν έχετε αναισθησία, μου λέτε. Δεν μπορεί να προμηθευτεί τίποτα. Δεν μπορεί από μεθαύριο, δεν θα μπορεί, ναι, να προμηθευτεί τίποτα. Και ήδη ούτε τρόφιμα. Αυτοί που νοσηλεύονται. Θα μείνουν χωρίς φάρμακα και χωρίς τρόφιμα. Οι νοσηλευόμενοι θα μείνουν χωρίς φάρμακα από μεθαύριο. Και χωρίς τρόφιμα και χωρίς φαγητό. Δεν σας έχει ειδοποιήσει το Υπουργείο ότι κάτι θα κάνει. Το Υπουργείο θα φέρει όχι κάποια σάντουιτς, όχι ένα κέντερ. Δεν έχει ειδοποιήσει τίποτα. Ένα λαπά, ξέρω εγώ. Αλλά έχει ειδοποιηθεί εγκαίρως και αρμοδίως. Τουλάχιστον εδώ και 4 μήνες, όπως αποδεικνύεται από όλη την υπηρεσιακή αλληλογραφία, μάλιστα, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα, μα τι να κάνει ο άνθρωπος, θα σας πω και κάτι και μια προσωπική μου έτσι, τρόικα, μαρτυρία. Κάνει, ναι. Εδώ και 3 μήνες περίπου, μάλιστα, μόλις είχε αναλάβει ο κύριος Γεωργιάδης, μάλιστα, όταν είχαμε κάνει κάποιες συναντήσεις που ο κάθε καινούριος υπουργός συναντιέται με τα συνδικαλιστικά όργανα κλπ, του είχα επισημάνει ότι κάποια λίγα χρήματα συμπληρωματική επιχορήγηση που είχε δοθεί στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια δεν είχαν κατανεμηθεί σωστά από το διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Όχι ότι θα μας έλυνε τελείως το πρόβλημα, αλλά θα ήταν μια ανακούφιση. Γιατί τα βάζετε με τον κύριο Γεωργιάδη και δεν τα βάζετε με τον Πρωθυπουργό ή την κυβέρνηση γενικότερα? Με όλους τα βάζω, γιατί όλοι είναι. Λέω, εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης. Και ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει ότι θα δουλήσω, είναι, βιβλία πει... πουλούσε. Ναι. Μορφωμένος είναι, δεν ξέρει από οικονομία της ιατρικής. Δεν χρειάζεται. Δεν ξέρει ότι εσείς δεν μπορείτε να χειρουργήσετε εγκέφαλο. Δεν μπορείτε να κάνετε, ας πούμε, ξέρετε, πρέπει να τους εξηγείτε και μερικά πράγματα. Ναι, το αλφαβήτα. Εγώ πάντως πιστεύω, ναι, ότι ένας άνθρωπος με απολυτήριο λυκείου, μάλιστα, άμα ήταν έντιμος και αγαπούσε το λαό του, θα ήταν καλύτερος υπουργός από αυτούς. Εντάξει, είστε απέναντι, από τον Άδωνη. Θέλω να πάω στο φίλο μου τον κύριο Παναγιώτη Τσάλα. Γραμματέα, το νοσοκομείο στα κάτω Πατήσια έκλεισε έτσι οριστικά. Έκλεισε, ναι. Εξυπηρετούσε 1 εκατομμύριο, αλλά τώρα άκουγα και τον κύριο Παντελή Καψή, ο οποίος έλεγε ότι δεν μπορεί τα νοσοκομεία να έχουν πληρότητα 20%.
και να παραμένουν ως έχουν, θα πρέπει να συγχωνεύονται, να γίνεται ένα κλάστερ. Έτσι, ώστε να μπορούν να έχουν μια πληρότητα 100%. Σωστό. Ε? Σωστό. Γι' αυτό να συνδέσω και λίγο και τα προηγούμενα που είπατε. 230 εργαζόμενοι που είσαστε στο νοσοκομείο, πού είσαστε τώρα? Σπίτι. Σπίτι. Σπίτι, κάθεστε. Ναι. Σπίτι. Πόσους νοσηλευτές έχετε, κύριε Τσιόδρα, στο νοσοκομείο? Ναι. 230 οικογένειες. Όλοι οι οικογενειάρχες. Βέβαια. Σας έχουν αποζημιώσει τίποτα, σας έχουν δώσει τίποτα? Μας έχουν κόψει από το μισθό μας και παίρνουμε το 75% του μισθού μας τώρα. Και είστε δηλαδή και σπίτι σας. Βεβαίως. Άγαλα λαμπάδα. Βεβαίως. Μεγάλη. Πού έχετε εκκλησία να ανάψετε? Τέτοια προνόμια δεν τα φανταζόμασταν ποτέ από ποτέ. Χώρα μας ότι μα θα η κυβέρνηση είχαμε. Είναι και φιλέσπλαχνη. Είναι δημοκρατική. Εγώ άκουγα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που έλεγε ότι πρέπει να προστατευτεί η δημοκρατία. Εσείς τι πιστεύετε πράγματι για τη χώρα? Έχει δημοκρατία? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να το συνδέσω λίγο και με αυτά που είπατε προηγουμένως, που αναφερθήκατε και στη Χρυσή Αυγή. Με ξεφεύγετε. Καθόλου. Υπεκφεύγεται. Απλώς. Προσέξτε. Ναι. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Έτσι γίνεται. Αυτή τη στιγμή... Τώρα εσείς οι 230 που είσαστε εκεί πέρα, μήπως είστε χρυσαυγητές και σας έχουν στο σπίτι? Δεν νομίζω. Δεν νομίζετε? Δεν νομίζω. Ναι. Δεν μήπως έχω βέβαια αποδείξεις. Στα λάκρα. Δεν νομίζω. Δεν τώρα αναζητώ την πολιτική σας ταυτότητα και την πρόθεση ψήφου προς Θεού. Ναι. Πέστε μου όμως κάτι. Να μου βάλετε ένα μαύρο φόντο όμως, άμα θέλετε να μου κάνετε μια ερώτηση. Όχι, όχι. 230 στον αέρα σπίτια τους με το 75% του μισθού. Για ακριβώς πόσο? Πότε σταματάει το 75% του μισθού? Εμείς ξέραμε ότι σε 15 μέρες, ότι από τα λεγόμενα του Υπουργού, ότι θα απορροφηθούμε σε άλλες υγειονομικές μονάδες. Πόσο καιρό είστε χωρίς απορρόφηση? 25. 25 και μέρες. Αυτό μπορεί να κρατηθεί, ναι. 25 μέρες. 25 μέρες χωρίς απορρόφηση. 10 πάνω, 10 κάτω. Μπορεί μετά να σας τραβήξει ο Μιτσουμπίση. Μπορεί, μπορεί. Ναι. Αλλά αυτό μπορεί να ισχύει μέχρι 8 μήνες. Μέχρι 8 μήνες μπορεί να ισχύει. Να καθίσετε 8 μήνες. Βεβαίως. Και μετά, αφού θα έχετε κάτσει. Είναι απόλυση. Το θέμα είναι. Έχει όμως δεσμευτεί ο Υπουργός όμως. Μην πείτε έχει μετά όχι, οι χιλιάδες που θα είσαστε στα σπίτια σας ότι δεν κράτησε το λόγο έχει του. Έχει δεσμευτεί ο Υπουργός. Πού θα σας βάλουν σε άλλα νοσοκομεία? Θα πάμε σε άλλα νοσοκομεία. Πού δηλαδή? Τα οποία τα έχουν χαρακτηρίσει ως υγειονομικές μονάδες που θα μας απορροφήσουν. Λόγω του ότι το νοσοκομείο. Τα έχουν χαρακτηρίσει τα νοσοκομεία υγειονομικές ομάδες, μονάδες απορρόφησης. Που θα μας απορροφήσουν. Τι απορρόφηση, είναι ανακύκλωση κάνουν εργαζομένων, τι γίνεται εκεί δηλαδή? Ναι, είναι ένα καινούριο σύστημα αυτό που δημιουργείται. Κλείνουν κάποιες υγειονομικές μονάδες και φορτώνουν κάποιες άλλες υγειονομικές μονάδες. Για πέστε μου κάτι, μια και είσαστε από τα νοσοκομεία. Ο άνθρωπος εδώ, λέω για τον Υπουργό, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι αυτό το πράγμα εδώ, ναι, αυτό. Εδώ το έβαλε ο κύριος Φιλιππάκης. Ο κύριος Φιλιππάκης δεν είναι αριστερός. Εδώ το έχει βάλει λοιπόν εδώ πέρα. Λοιπόν, προσέξτε να σας πω. Εδώ είναι ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης και λέει χαράτσι 25 ευρώ. Τι μπορεί να φέρει αυτό? Τι αλλαγές ας πούμε μπορεί να φέρει? Από 5 γίνεται 25. Τώρα δηλαδή όχι, με το όχι, που μπαίνει δίνει 25. Όχι, δεν είναι από 5. Είναι κάθε 25. Εισιτήριο 25. Το εισιτήριο κάθε αφορά τα φορεά. Όπως λέμε, μπαίνει μέσα εισιτήριο στο μπαρ είναι και από, μετά πίνει μερικά ποτά. Από αλλιώς, μηδέν, τα πληρώνει αλλιώ μετά. Απίστευτα. Ναι, τι είναι απίστευτο? Απίστευτα. Και μιλάμε ότι τώρα, αυτό, προσέξτε, θα είναι για του ασφαλισμένου. Πετε μου εσύ που έχουν πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά του εσεί. Αγαπητέ νευροχειρουργέ, πετε μου εσεί που με βλέπετε στα σπίτια σα τώρα. Ποια είναι χειρότερη μορφή φασιστικής βίας? Διότι υπάρχουν επίπεδα. Εγώ αυτό είναι πολιτική είπα βία. Και τα δύο είναι το ίδιο φρικτά είναι και το ένα γεννάει το άλλο. Είναι πολιτική βία. Είναι πολιτική βία. Πέστε μου σας παρακαλώ. Πάρτε το. Πέστε μου, 25 ευρώ μπαίνουμε εισιτήριο. Ναι. Δηλαδή θα είναι σαν τον κυματογράφο. Κουτσένεις, έχεις ένα πρόβλημα, έχεις ένα πόνο στο στομάχι, έχεις μια περιτονίτιδα, έτσι, έχεις μια σκολικοειδίτιδα, έχεις κάτι, τρέχεις, σε πηγαίνουν έτσι και ο συγγενής ψάχνει να βρει το εισιτήριο για τον κυματογράφο. Πέστε μου κάτι, άμα δεν έχεις να πληρώσεις, τι γίνεται? Δεν μπορεί να μην έχει προβλέψει. Θεωρητικά αυτό που γίνεται είναι ότι θα προσπαθήσουν να μην αφήσουν αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν εισαγωγή. Δεν ξέρω. Θεωρητικά θα του πούνε φύγε. Αυτό που γίνεται μέχρι τώρα. Πώς θα γίνει? Δεν ακούστε, έχει προβλέψει ο κύριος Άδωνης ότι περνάει αυτός που πονάει? Μισό λεπτό. Μην κολλάμε στα 25 ευρώ και ξεχνάμε τα 2.500 ευρώ. Mm. Από τότε που έχουμε αυτή την καταπληκτική πολιτική στη χώρα, τα τελευταία χρόνια, όταν νοσηλευτείτε και δεν έχετε ασφαλιστικό ταμείο, θα πληρώσετε όλη την νοσηλεία με τις σύγχρονες τιμές που κάνανε.
που σημαίνει θα πληρώσετε τη σκολικοειδίτιδα που είπατε πριν 1500 ευρώ. Και αν αυτά δεν τα έχετε, θα στείλουν το λογαριασμό στην εφορία και με τους καινούριους νόμους τους οποίους έχουν κάνει τώρα μπορεί να σας πάρουν το σπίτι. Έτσι. Τα 25 ευρώ επειδή νοσηλευθήκατε είναι... και δεν έχετε να πληρώσετε, που δεν υπάρχουν και ιατρικά υλικά, λέτε τώρα εσείς. Δηλαδή ναι. Να πληρώσει και το εισιτήριο τα 25 ευρώ και θα πληρώνει και δεν θα έχει και περίθαλψη. Και θα ούτε νοσηλευτές ούτε γιατροί. Και δεν θα έχει και περίθαλψη. Γι' αυτό είπα ότι προηγουμένως ότι πιστεύω ότι ο αγώνας ενάντια στο φασισμό και τον νεοναζισμό με τον αγώνα ενάντια σε αυτή την καταστροφική πολιτική που γεννάει αυτά τα φαινόμενα και όλοι τώρα οι κύριοι που μας έφεραν μέχρι εδώ πέφτουν από τα σύννεφα σαν αλεξιπτωτιστές, έτσι. Σε λίγο θα κοιτάξουμε μην πέσει και κανένας πάνω μας από τους πολλούς αλεξιπτωτιστές που πέφτουν από τα σύννεφα. Μάλιστα. Θα πρέπει να νιώσουν συνυπεύθυνοι και να... Αυτό που στέλνετε είναι ένα μήνυμα, δηλαδή ολικό. Ότι το νοσοκομείο της Νίκαιας εξαιτίας τεραστίων οικονομικών προβλημάτων μπορεί να κλείσει. Αυτό δεν το λέω εγώ, είναι επίσημο. Η απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου προχθεσινή είναι ότι αν δεν λυθεί, αν δεν λυθεί άμεσα το κλείστε πρόβλημα. Κλείστε, κύριε Παπα-Νικολάου. Υποβάλλουν τις παρετήσεις τους. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον κύριο Τσάλα, που ήταν απόψε κοντά μας εδώ στο Χωρίς Δευτερόλεπτα, θα πρέπει να κλείσω. Ακριβώς. Είναι απλώς πιεστικό πολύ να, το πρόγραμμα και η ροή προγράμματος. Δοθεί... Δεν είναι ευθύνη δική μου, κυρίες και κύριοι. Να δοθεί μια εξήγηση γιατί για ένα νοσοκομείο. Από παντού. Ναι. Να δοθεί μια εξήγηση, αν υπάρχει εξήγηση. Γιατί για ένα νοσοκομείο όπως ήταν ο Πατησίων, το οποίο εξυπηρετούσε πολίτες, το οποίο στερούν από την περιοχή κλίνες αυτή τη στιγμή και δεν θα υπάρχουν κλίνες. Ναι. Να δοθεί μια εξήγηση για ποιο λόγο ένα νοσοκομείο με πλεόνασμα. Μέρκελ, δεν υπάρχει εξήγηση. Πάγουν να το δημιουργούν. Μου, γιατί μου δημιουργείς πρόβλημα εδώ μέσα τώρα, παιδιά. Γιατί δεν υπάρχει εξήγηση, άνθρωπε, το κατάλαβες. Θα ξαναπούμε, μη σύντομα. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω τον Σωτήρη τον Μπότσαρη που ήταν κοντά μου και επιμελήθηκε και αυτή τη εκπομπή. Να ευχαριστήσω το Κοντρόλ επάνω και όλους τους συνεργάτες της εκπομπής, την κυρία Ζαρακέλη και όλους τους άλλους. Να τους ευχαριστήσω θερμά. Στις 12 παρατέταρτο θα είμαι πάλι κοντά σας, Θεού θέλοντος. Το θέμα μου απόψε είναι η πολιτική βία. Το θέμα μου απόψε είναι η δημοκρατία στην Ελλάδα. Το θέμα μου είναι αν μπορεί μια κυβέρνηση που εφαρμόζει το μνημόνιο να λέει ότι υπερασπίζεται τη δημοκρατία. Αν μια κυβέρνηση η οποία καταστρατηγεί το Σύνταγμα καθημερινά και εφαρμόζει νόμους ξένων δυνάμεων κατοχής, υπερασπίζεται τη δημοκρατία. Αν μια κυβέρνηση η οποία έχει συνυπογράψει όλα τα χαρτιά υποτέλειας, υποταγής, μακρόχρονης, πολύχρονης υποταγής σε ξένους, μπορεί να επικαλείται τόσο εύκολα διαμέσου όλων των πρόθυμων και φιλότιμων καναλιών ότι υπερασπίζεται τη δημοκρατία. Απόψε το βράδυ θα είναι δεκάδες άνθρωποι εδώ και ένα τμήμα της ελληνικής αστυνομίας. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας. Σας περιμένω.